απαιτητών και βλέπουμε έναν ελληνικό λαό που έχει στοχοποιηθεί. Βρισκόμαστε εδώ για άλλη μια φορά για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, που είναι παράνομοι και κακουργηματικοί. Αυτή η γελοιότητα της κλούβας πάνω στο πεζοδρόμιο πίσω από τις κολόνες για να φυλάει το κακούργημα και την παρανομία δεν είναι τίποτα άλλο από την ομολογία έκπτωσης της κυβέρνησης και των συνεργών της, των δανειστών και των επιτελών τους. Εμείς ξεκινάμε μια πάρα πολύ εντατική διαδικασία για να απαντήσουμε στη σύμβαση σκάνδαλο που υπογράφηκε πριν από λίγες μέρες από τον πρόεδρο του Συμβολιογραφικού Συλλόγου, λίγες μέρες πριν παραδώσει. Και η απάντησή μας νομικά, πολιτικά και κινηματικά θα έρθει τις επόμενες ημέρες. Ο παρεκμασμένος και σάπιος πολιτικός κατεστημένος κόσμος κάνει διακοπές, αλλά οι πληστηριασμοί δεν κάνουν διακοπές. Και την περασμένη Τετάρτη είχαμε πληστηριασμούς και αυτή την Τετάρτη πασχαλιάτικα πληστηριασμούς. Να αρπάξουν ζώνη και καλά, ακόμα και μέρες γιορτάσιμες, μέρες γιορτινές, την περιουσία του ελληνικού λαού, τα σπίτια και την περιουσία του. Έσχος. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Τους βλέπετε, κρύβονται σαν τα ποντίκια με κλούβες για να μπορέσουν να κλέψουν. Γιατί στην ουσία για κλοπή πρόκειται, πρώτη κατοικία και λαϊκή περιουσία. Θα προσθέσω και κάτι ακόμα που είναι σημαντικό για αυτές τις μέρες. Η χώρα μας, όπως ξέρετε, αντιμετωπίζει μεγάλες εθνικές απειλές. Δεν διστάζουν όμως αυτοί οι αθεόφοβοι που κυβερνούν τη χώρα και όσοι τους στηρίζουν, δεν διστάζουν παρά τις εθνικές απειλές να αρπάζουν τα σπίτια του ελληνικού λαού, ο οποίος καλείται κατά τα άλλα να υπερασπίσει την πατρίδα.